Την περασμένη Τετάρτη, προχθές, συνέβη ένα περιστατικό εδώ στην Κέρκυρα, πιο συγκεκριμένα στην Ανοσιάτα, με ένα καλλιτέχνη του δρόμου, τον γνωστό περισσότερους Κερκυραίους, τον Τάκη Χρήστο Κουρί. Αστυνομική την ώρα που έπαιζε ο Τάκης και πραγματικά τον διασκέδαζε και ο κόσμος, τα παιδάκια που περνάγανε, δύο αστυνομικοί με ποδήλατο σταματήσανε και όλοι πιστεύαμε, επειδή ήμασταν εκεί κοντά, ότι θα βγάλουν χρήματα από τη τσέπη τους, τον οβολό τους, συμβολικά να το καταθέσουν στον καλλιτέχνη. Ανταυτού όμως έβγαλαν τον μπλοκάκι. Τον μπλοκάκι των κλήσεων και το έκοψαν μία κλήση 300 ευρώ σε έναν άνθρωπο που ζει, εν πάση περιπτώσει, από τι, από αυτά που αφήνει ο καθένας από ευχαρίστηση για αυτό που ακούει, για τις όμορφες μελωδίες του Τάκη. Εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρήθηκε ένας πολίτης ότι γιατί, ρε παιδιά, να πούμε ότι του έκοψαν το πρόστιμο επειδή δεν φορούσε μάσκα. Ένας τραγουδιστής τραγουδάει και πρέπει να φοράει μάσκα κατά την αστυνομία. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, ένας πολίτης διαμαρτυρήθηκε, δεν του έδωσαν καμία σημασία οι αστυνομικοί. Μετά από λίγο έρχεται και τρίτος αστυνομικός με μηχανή αυτή τη στιγμή, για τον αρχιεγκληματία Τάκη, και τρίτος αστυνομικός, ο οποίος απλά δεν φορούσε μάσκα. Στην παρατήρηση δε του συμπολίτη μας, γιατί δεν γράφετε και το συνάδελφό σας, βέβαια σηκωθήκαν και φύγανε, δεν του δώσανε καμία απάντηση. Εμείς σαν Αμέρα 25 εχθές είδαμε τον αναπληρωτή διευθυντή της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας, θέσαμε το θέμα και βέβαια δεν πήραμε καμία απάντηση για το τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο, επιμένουμε σε αυτό, δεν είναι τόσο τα 300 ευρώ πρόστιμο προς τον Τάκη. Αυτά είμαστε αρκετοί για να τα καλύψουμε εμείς αν χρειαστεί. Δεν είναι εκεί το θέμα μας. Το θέμα μας είναι καθαρά πολιτικό, που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση μέσω της αστυνομίας κατατρομοκρατεί οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει δεν υπάρχει. Μην ξεχνάμε, τρομοκρατία δεν είναι μόνο το να σε πλακώνουν στο ξύλο με τα ρόπαλα οι αστυνομικοί, είναι να σου ρίχνουν 300 ευρώ πρόστιμο, είναι να μην έχεις δουλειά, να απολύεσαι, να. Αυτό καταγγέλνουμε. Στην περίπτωση των προστήμων, αυτό που λέμε σαν κόμμα είναι ότι πρέπει να αρθούν όλα τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία, η εργαλειοποίηση της πανδημίας, για να περάσουν ένα κάρο ζητήματα, να τσακίσουν ακόμα περισσότερο ένα λαό, πρέπει να σταματήσει.